Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη. Χιλιάδες ομογενείς συγκεντρώθηκαν χθες το μεσημέρι απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ, διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους στη χρήση του όρου Μακεδονία στην ονομασία της Φύρων. Ελλάς, Μακεδονία, αυτό είναι το μήνυμα! Με συνθήματα, τραγούδια και γαλανόλευκες σημαίες, οι Έλληνες της Αμερικής διατράνωσαν την αντίθεσή τους στη χρήση του όρου Μακεδονία από τα Σκόπια. Αυτή η θάλασσα του γαλάζιου και του λευκού, κάτω από τους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης και μπροστά στα Ηνωμένα Έθνη, λέει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ είναι μεγάλη αξία. Ζήτα η Μακεδονία μας. Ζήτα! Το μεγάλο συλλαλητήριο διοργανώθηκε από Ομογενειακά Σωματεία των Ηνωμένων Πολιτειών και παρέσυρε με τον παλμό του το πλήθος, το οποίο έψαλε με συγκίνηση τον εθνικό ύμνο. Και σαν πρώτα αντριωμένη, τα μηνύματα τα οποία έρχονται είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Ένα θα σας διαβάσω μόνο. Αδέλφια, σας ευχαριστούμε που σήμερα είστε η φωνή της Ελλάδας στην Αμερική. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν και απίθυναν χαιρετισμούς ελληνικής καταγωγής και φιλέλληνες Αμερικανοί πολιτικοί, καθώς και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Γιώργος Πατούλης. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά εδώ, στην καρδιά της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη. Και λέει, η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Με το θριαβευτικό.